Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και αναφέρομαι στον προσκοπισμό. Η Ελλάδα γνωρίζουμε πως υπήρξε μία από τις πρώτες χώρες όπου έχει εφαρμόσει τον προσκοπισμό. Είναι μία διεθνής εθελοντική παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, έτσι που είναι ανοιχτή σε όλους χωρίς καμία διάκριση καταγωγής, φυλής ή πίστης. Για τον προσκοπισμό, λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, καθώς έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χριστόφορο Μήτρο Μάρα, ο οποίος είναι Γενικός Έφορος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, λέγοντάς μας για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Πόσα άτομα αυτή τη στιγμή απαριθμεί? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότεροι από 20.000 πρόσκοποι στην Ελλάδα. Είναι περίπου 12.000 ανήλικα μέλη και περίπου 8.000 ενήλικοι εθελοντές. Μάλιστα, αρκετά μεγάλος αριθμός. Θα θέλαμε όμως να μας πείτε και τα ωφέλη του προσκοπισμού. Γνωρίζουμε ότι είναι πολλαπλά και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τα τονίσουμε. Όπως πολύ καλά είπατε και εσείς, ο προσκοπισμός είναι η μεγαλύτερη κίνηση για νέους στην Ελλάδα. Είναι, θα λέγαμε με απλά λόγια, μία κίνηση, μία εξωσχολική δραστηριότητα για τα παιδιά, τους εφήβους, τους νέους, η οποία συνδυάζει το παιχνίδι με την μάθηση, τη ζωή στη φύση, την ευαισθητοποίηση για τα κοινά και την κοινωνικοποίηση. Ποια είναι η ιδανική ηλικία, θέλω να μας πείτε, για να ξεκινήσει ένα παιδί να ασχολείται με τον προσκοπισμό? Αρχικά να πούμε ότι ένα παιδί από την ηλικία των 7 μπορεί να γίνει πρόσκοπος, από Δευτέρα Δημοτικού δηλαδή. Mm-hmm. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει ιδανική ηλικία. Οι δραστηριότητες ποικίλουν ανάλογα την κάθε ηλικία και σαφώς για τα παιδιά του Δημοτικού είναι διαφορετικές από ό,τι για τα παιδιά του Γυμνασίου και για τα παιδιά του Λυκείου. Mm-hmm. Άρα συνεπώς είναι καλύτερο ένα παιδί από την αρχή να μπορεί από να γίνει πρόσκοπος. Από πολύ μικρή ηλικία, λοιπόν. Ακριβώς από την ηλικία των 7, γιατί σιγά σιγά θα βιώσει καλύτερα τις εμπειρίες που προσφέρει το προσκοπικό παιχνίδι. Mm-hmm. Μέχρι πότε μπορεί να ασχοληθεί κάποιος με τον προσκοπισμό? Υπάρχει όριο ηλικία? Δεν υπάρχει ούτε ανώτατο όριο ηλικίας, διότι όλοι μπορούν να βοηθήσουν. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο προσκοπισμός στηρίζεται στην προσφορά των ενηλίκων εθελοντών. Στο σπουδαίο έργο που επιτελεί ο προσκοπισμός, κανείς δεν περισσεύει. Επομένως, για καθέναν που θέλει να ασχοληθεί, υπάρχει ρόλος, υπάρχει κάτι να κάνει. Επειδή αναφερθήκατε μόλις τώρα για τον εθελοντισμό, πόσους εθελοντές έχετε στο σώμα? Όλοι οι ενήλικοι που ασχολούνται με τον προσκοπισμό είναι εθελοντές. Αφιερώνουν το χρόνο τους κάθε Σαββατοκύριακο και κάθε εβδομάδα, όλο το χρόνο, για να ασχολούνται με τα παιδιά, με τα ενήλικα μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, γιατί είναι κάτι που και οι ίδιοι το έχουν ζήσει και θέλουν να μεταδώσουν τα συναισθήματα αυτά στα νέα παιδιά, αλλά είναι και κάτι το οποίο ουσιαστικά αποτελεί και προσφορά για την κοινωνία. Μάλιστα. Μπορούν όλα τα παιδιά να γίνουν πρόσκοποι? Και γιατί σας θέτω αυτό το ερώτημα? Χρειάζεται να έχουν κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή? Εσείς θα μας πείτε, ας πούμε, στο θέμα της συμπεριφοράς τους, να είναι πιο παιδιά, δυνατά, να το πω έτσι, να μην είναι αδύναμα σαν προσωπικότητες? Δεν χρειάζεται κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όλα τα παιδιά μπορούν να γίνουν πρόσκοποι. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι ακόμα και για παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες κοινωνικοποίησης, mm-hmm. υπάρχουν πάρα πολλοί ψυχολόγοι οι οποίοι συνιστούν στα παιδιά να εγγράφονται στους γονείς, mm-hmm. να εγγράφουν τα παιδιά στους προσκόπους, γιατί είναι μια δραστηριότητα που παρέχει πάρα πολλές ευκαιρίες κοινωνικοποίησης, συνεργασίας με τα άλλα παιδιά, δημιουργίας παρέας, mm-hmm. φίλων. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει κάθε παιδί. Και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί ώστε να αυτονομηθεί με τον προσκοπισμό και να μπει σε ένα πρόγραμμα, αυτό που είπατε προηγουμένως, να συμμετέχει σε δραστηριότητες με τα υπόλοιπα παιδιά, οπότε το βοηθάει αρκετά στο να κοινωνικοποιηθεί. Ακριβώς. Έννοιες όπως η συνεργασία με άλλα παιδιά, η παρέα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, mm-hmm. η υπευθυνότητα, όλα αυτά βοηθούν το κάθε παιδί και να γίνει πιο αυτόνομο και να μάθει περισσότερα πράγματα. Και μετά, βέβαια, στη ζωή του εκτός προσκόπων, να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά ως εφόδια τα οποία θα τον βοηθήσουν μεταγενέστερα όταν πλέον θα είναι πολίτης αυτής της κοινωνίας. Εύλογα όμως γεννάται το ερώτημα, αν υπάρχει έτσι υψηλό κόστος στη συμμετοχή των προσκοπικών δράσεων? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τις εξωσχολικές δραστηριότητες που μπορεί να κάνει ένα παιδί, ο προσκοπισμός είναι από τις πλέον οικονομικές. Καταρχήν η κάθε δραστηριότητα διαφέρει, mm-hmm. αλλά μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική συμμετοχή ξεκινάει από ένα ποσό της τάξης των 25 ευρώ το χρόνο συνολικά. Οπότε είναι μικρό το ποσό. Ακριβώς, είναι μικρό το ποσό και από εκεί και πέρα, ανάλογα τις δραστηριότητες που συμμετέχει το κάθε παιδί, mm-hmm. υπάρχουν διαφορετικά κόστη. Πώς μπορεί ένας γονιός όμως να νιώσει ασφαλής? Γιατί εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι ένας γονιός έτσι έχει μια ανασφάλεια το αν το παιδί του είναι καλά, ιδιαίτερα όταν συμμετέχει έτσι σε δράσεις οι οποίες είναι εκτός πόλης και εκτηριακών εγκαταστάσεων. Πώς μπορεί ο γονιός να νιώσει ασφάλεια?
Αρχικά να πούμε ότι η σχέση των ενηλίκων εθελοντών που ασχολούνται με τα παιδιά, με τους γονείς των παιδιών, είναι πάρα πολύ στενή, συνεχής και υπάρχει συνεχής επικοινωνία και για τη συμπεριφορά του παιδιού, αλλά και για τις δραστηριότητες που θα κάνει το παιδί. Mm-hmm. Κάθε Σαββατοκύριακο που μαζεύονται τα παιδιά, οι γονείς μπορούν να είναι εκεί, γνωρίζουν τους ενήλικους εθελοντές που τα συνοδεύουν και αναπτύσσουν πάντα καλή σχέση μαζί τους. Επομένως, καλλιεργείται ένα αίσθημα ασφάλειας. Ακριβώς. Αλλά είναι και πολύ σημαντικό να πούμε ότι όλοι οι ενήλικοι εθελοντές που ασχολούνται με τους προσκόπους είναι εκπαιδευμένοι, διότι στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων υπάρχει ένα πολύ σοβαρό σύστημα εκπαίδευσης ενήλικων εθελοντών και σε θέματα ασφάλειας για τα παιδιά και σε θέματα παιδαγωγικού χαρακτήρα και σε θέματα πώς μπορεί να δημιουργηθεί και να συντονιστεί μια δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν παιδιά. Mm-hmm. Ποια είναι η προσφορά προσκοπισμού στην κοινωνία? Θα λέγαμε ότι ο προσκοπισμός είναι στενά συνδεδεμένος με την κοινωνία, διότι καταρχήν όλες οι δράσεις του αποσκοπούν και στο να έρχεται πιο κοντά στην κοινωνία και η κοινωνία πιο κοντά στον προσκοπισμό. Ένα από τα οράματα του προσκοπισμού είναι τα παιδιά, οι πρόσκοποι, να γίνουν μελλοντικά χρήσιμοι πολίτες που θα ενδιαφέρονται για τα κοινά, θα αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και θα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Αυτό είναι και το μεγάλο όφελος, το μεγάλο έργο του προσκοπισμού. Πέραν αυτού όμως, όλοι οι ενήλικοι εθελοντές, εκτός από το χρόνο που αφιερώνουν για να ασχολούνται με τα παιδιά τους προσκόπους, αφιερώνουν και χρόνο για να συμβάλλουν στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο όταν υπάρχουν δύσκολες συνθήκες, όπως για παράδειγμα πρόσφατα στις πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική. Στο Μάτι. Στο Μάτι, mm-hmm. ακριβώς. Mm-hmm. Οι πρόσκοποι ήταν εκεί και βοηθούσαν στο συντονισμό των εθελοντικών ομάδων, στη συνδιανομή τροφίμων και υλικών πρώτης mm-hmm. ανάγκης, αλλά και παλαιότερα στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της προσφυγικής κρίσης. Πάλι οι πρόσκοποι ήταν εκεί για να βοηθήσουν και τους ανθρώπους που ήρθαν στην Ελλάδα για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Και μάλιστα θα ήθελα εδώ να πω ότι οι πρόσκοποι της Μυτιλήνης βραβεύτηκαν από τον τότε Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ban Ki-moon, για την προσφορά τους mm-hmm. στην προσφυγική κρίση. Επομένως, ο προσκοπισμός, εκτός από την ψυχαγωγία, εκτός από το αίσθημα της αυτονομίας, θα λέγαμε, βοηθάει και στην αύξηση του αισθήματος της αλληλεγγύης. Ακριβώς. Και αυτό είναι το πλέον σημαντικό για τη σημερινή μας κοινωνία και για τη σύγχρονη εποχή, θα λέγαμε. Ακριβώς. Η καλλιέργεια της έννοιας κοινωνικής αλληλεγγύης ήδη από μικρή ηλικία στα παιδιά είναι από τα βασικά ζητούμενα του προσκοπισμού. Πρέπει να πούμε ότι στα κατατόπους προσκοπικά συστήματα, σε περισσότερα από 300 μέρη σε όλη την Ελλάδα, οι ενήλικοι εθελοντές στηρίζουν και τις κοινωνικές παρεμβάσεις διαφόρων φορέων ή και της τοπικής αυτοδιοίκησης ακόμα. Mm-hmm. Στηρίζουν ενέργειες όπως τα κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φροντιστήρια που λειτουργούν σε πάρα πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Προσφέρουν και εκεί οι εθελοντές οι πρόσκοποι, γιατί ακριβώς θεωρούν ότι είναι ένα από τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει απέναντι στην κοινωνία. Mm-hmm. Θα ήθελα όμως τώρα να μας αναπτύξετε λίγο και τις δράσεις τις οποίες υλοποιείτε, που έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον, κάποιες από αυτές τουλάχιστον. Γίνονται προσκοπικές δράσεις κάθε Σαββατοκύριακο όλο το χρόνο σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι έχουμε περισσότερα από 300 προσκοπικά συστήματα, άρα κάθε Σαββατοκύριακο γίνονται 300 προσκοπικές δράσεις σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Πέραν αυτών υπάρχουν και πολλές πανελλήνιες δράσεις, οι οποίες ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που συμμετέχουν έχουν και διαφορετικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, στην ηλικία των παιδιών του Λυκείου, κάθε χρόνο γίνεται ένα πανελλήνιο φεστιβάλ νέων, στο οποίο οι νέοι αναπτύσσουν και τα ταλέντα τους, τις κλίσεις τους, τις δεξιότητές τους, παρουσιάζοντας ταινίες που έχουν σκηνοθετήσει οι ίδιοι. Mm-hmm. Συγκροτήματα μουσικά τα οποία σχηματίζονται από προσκόπους. Διαγωνισμό σκίτσων, διαγωνισμό κόμιξ. Άρα έχουν την ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες. Ακριβώς. Πέραν από το παιχνίδι, το οποίο είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά και ζητούμενα του προσκοπισμού, ενδιαφερόμαστε το κάθε παιδί να αναπτύξει τις δικές του ικανότητες και δυνατότητες, δεξιότητες, να βγάλει προς τα έξω, να εξωτερικεύσει τα ταλέντα του και τις κλίσεις mm-hmm. του και έτσι σιγά σιγά και το ίδιο να εμβαθύνει και να δει πού έχει mm-hmm. Ταλέντο, αυτό να το αξιοποιήσει και μεταγενέστερα στη ζωή του. Μάλιστα. Κύριε Μητρομάρα, τι συμβαίνει όμως με τον προσκοπισμό στην Ελλάδα? Υπάρχει έτσι μεγάλη ζήτηση και συμμετοχή? Παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια, και αν θέλετε το προσδιορίζουμε χρονικά από τότε που υπάρχει και οικονομική κρίση, mm-hmm. ότι όλο ένα και περισσότερα παιδιά ενδιαφέρονται, εγγράφονται στους προσκόπους. Οι γονείς δηλαδή ενδιαφέρονται να γράψουν τα παιδιά στους προσκόπους. Και έχουμε μια ανωδική τάση τα τελευταία περίπου 10 χρόνια, αυξανόμαστε δηλαδή. Γεγονός το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι φαίνεται ότι ο προσκοπισμός είναι μια διέξοδος, ενδιαφέρουσα διέξοδος, η οποία πραγματικά έχει να προσφέρει στα παιδιά. Mm-hmm.
Μάλιστα. Θα ήθελα όμως τώρα να μας πείτε και πώς μπορεί να γραφτεί κανείς στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Το πιο εύκολο είναι να επισκεφθεί κάποιος την ιστοσελίδα μας, στο www.gineproskopos.gr, όπου μπορεί να δει τον χάρτη με τα πιο κοντινά προσκοπικά συστήματα που λειτουργούν σε κάθε περιοχή και να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του κάθε συστήματος. Μάλιστα. Άλλες δράσεις έχετε έτσι ετοιμάσει, έχετε σχεδιάσει τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα που μπορείτε να μας αναφέρετε? Δράσεις σχεδιάζονται συνεχώς. Η επόμενη μεγάλη δράση που σχεδιάζουμε είναι για το 2000, την άνοιξη του 2019, που θα γίνει το ετήσιο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Νέων που σας ανέφερα πριν, η Πανελλήνια Ανεχρηπτική Πολιτιστική Ενημέρωση. Μεταγενέστερα το 2020 θα γίνει πάλι μια πανελλήνια δραστηριότητα, διότι γιορτάζουμε τα 110 χρόνια από την ίδρυση του προσκοπισμού στην Ελλάδα. Μάλιστα. Η οποία θα συγκεντρώσει περισσότερους από 3.000 προσκόπους και συνεχίζουμε. Πάντως είχατε έτσι και μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση στην Ελευσίνα, μάλιστα, γιατί ήμασταν τότε, η TV ήταν παρόν στην 34η Πανελλήνια Ανιχνευτική έτσι, Πολιτιστική Ενημέρωση. Εσείς τι εισπράξατε, κύριε Μητρομάρα, από αυτή την, από τα παιδιά, από τη συμμετοχή των παιδιών? Πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά συμμετείχαν από όλη την Ελλάδα, ήταν πολυπληθής η συμμετοχή. Ο ενθουσιασμός των παιδιών βλέποντας συνομιλίκους τους να έχουν τόσες δυνατότητες και να εκφράζουν τις κλίσεις τους και τις δεξιότητές τους ήταν πραγματικά συγκινητικός. Το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης ήταν διάχυτο στα παιδιά, διότι παρουσιάσανε δράσεις που κάνουν όλο το χρόνο προς αυτή την κατεύθυνση και πραγματικά, βλέποντας ότι σε όλη την Ελλάδα γίνονται τέτοιες δράσεις, είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι οι νέοι μας έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια στις υπόλοιπες δράσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε και στις επόμενες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.